Σιδεροκέφαλος. Να είστε καλά. Μου είπαν ότι με ψάχνατε για να με ρωτήσετε. Σας ψάχνουμε για το εξής. Είχαμε τον κύριο Ρωμανιά προηγουμένως εδώ, που από όσο ξέρουμε είναι και δική σας πρόταση. Γιατί γενικός γραμματέας, ο οποίος μας είπε, δεν μας είπε ο άνθρωπος ότι δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις το Μάρτιο, μας είπε όμως ότι είναι εξασφαλισμένες Ιανουάριο-Φεβρουάριο, λέω ακριβώς τα λόγια του. Από το Μάρτιο θα έχουμε θέμα, αλλά το θέμα αυτό θα λυθεί, για να είναι ολοκληρωμένη, θα λυθεί το θέμα, διότι έχουμε σχέδιο γι' αυτό που δεν αφορά ούτε την. Κράτος, ούτε τους εργοδότες, ούτε τη χρηματοδότηση από το κράτος, ούτε τους εργοδότες, ούτε τους εργαζόμενους. Του ζητήσαμε να μας πει. Ποιες είναι αυτές οι λύσεις, δεν μας είπε γιατί δεν τα έχετε ανακοινώσει ακόμα. Και θέλω τέλος πάντων, μας άφησε μία αίσθηση ότι θα το παλέψουμε, αλλά είναι ζόρικα. Ότι δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία. Να μην έχετε καμία ανησυχία ούτε εσείς, ούτε το πάνελ, ούτε οι τηλεθεατές. Η κυβέρνηση νέα που ανέλαβε και το Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει διασφαλίσει μέχρι το τελευταίο ευρώ τη σύνταξη του κάθε συνταξιούχου. Όχι μόνο για το Γενάρη και το Φλεβάρι, και για το Μάρτι και για τον Απρίλιο και για το Δεκέμβρη και για τις επόμενες χρονιές. Τότε γιατί μας είπε ο κύριος Ρωμανιάς ότι υπάρχει σχέδιο? Κύριε Στρατούλη, σας διαβεβαιώ ως αρμόδιος υπουργός ότι οι συντάξεις είναι εγγυημένες. Αυτό σας είπε και ο Γιώργος Ρωμανιάς, ότι όποια προβλήματα προκύπτουν στο μέλλον θα τα λύνουμε άμεσα, γιατί έχουμε σχέδιο. Και τις επόμενες μέρες θα σας ανακοινώσουμε, όχι εξαγγελίες με λόγια, θα κάνουμε συγκεκριμένες πράξεις τις επόμενες αμέσως μέρες, με τις οποίες θα αποδείξουμε ότι εμείς ήρθαμε όχι μόνο να διασφαλίσουμε για το τελευταίο ευρώ των συντάξεων, αλλά να σταματήσουμε τις μειώσεις και να αρχίσουμε να στηρίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά το ασφαλιστικό σύστημα. Μάλιστα. Τις επόμενες μέρες και από την εκπομπή σας νομίζω θα έχω να πω αρκετά σημαντικά. Ασφαλώς. Θα συνεννοηθούμε και θα τα πούμε. Ισχύει η δέσμευσή σας ότι από τα πρώτα νομοθετήματα θα είναι η αποκατάσταση του βασικού μισθού και η παροχή της 13ης σύνταξης? Νομίζω χθες κατά την παραλαβή του Υπουργείου Εργασίας στα δύο κομμάτια πια που είναι, στον κύριο Σφουρλέτη και σε μένα, ήταν από τις βασικές δεσμεύσεις τις προεκλογικές που είπαμε ότι θα τηρήσουμε. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Σας λέω, είναι θέμα ημερών, γιατί καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να λέμε πολλά, πρέπει να κάνουμε πράξεις. Και εσείς οι δύο το λέτε και εσείς και ο Καμπουράκης πάντα, και είναι και σωστό. Στις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα κινηθούμε με τη σειρά. Γιατί έχουν καταδικαστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Θαύμα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες σίγουρα. Να είστε καλά. Ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Να ρωτήσω κάτι. Άκουσα χθες τον κύριο